πολύ κόσμο αλλά ελάχιστα χρήματα στα ταμεία τους είδαν οι επιχειρηματίες τουριστικών καταστημάτων του Ηρακλείου παρά τη μαζική κάθοδο τουριστών στην καρδιά της πόλης λόγω των κακών καιρικών συνθήκων των προηγούμενων ημερών που δεν ευνόησαν τις εκδρομές και τα μπάνια στις παραλίες. Οι επισκέπτες περιπλανήθηκαν σε σημεία κατά τεθέν της πόλης όπως την οδό 25 Αυγούστου, την παλιά αγορά και το αρχαιολογικό μουσείο. Ωστόσο, ελάχιστοι ήταν αυτοί που αγόρασαν κάποιο αντικείμενο ή σουβενίρ που να θυμίζει Κρήτη, σύμφωνα με επιχειρηματίες. Ναι, είχε έρθει ο κόσμος, μαζεύτηκε ο κόσμος, αλλά πάλι η δουλειά ήταν στα ίδια επίπεδα με προηγούμενες μέρες, γιατί ερχόμενος ο ξένος θέλει καλό καιρό, θέλει να πάει στη θάλασσα, θέλει να ευχαριστηθεί τη θάλασσά μας, τον ήλιο, τις αριώτες που έχουμε. Και όσο να είναι, αν θα δει τέτοιο καιρό, λίγο δεν του αρέσει αυτό, δεν τον ικανοποιεί και δεν έχει την όρεξη την κατάλληλη που να βγει να κάνει και τα ψώνια του στην αγορά. Όχι, γιατί θυμώνουνε κιόλας. Αμέ, γιατί δεν είναι καλός ο καιρός. Και δεν έχουν όρεξη να ψωνίσουν. Ακριβώς. Και ειδικά στο δικό μας είδος που έχει να κάνει όταν ζεσταίνεται ο άλλος, θα πάρει αλλιώς ένα φόρεμα, μια μπλουζίτσα καλοκαιρινή, σωστά. Δεν. Περιορισμένη είναι η κίνηση στα τουριστικά καταστήματα του Ηρακλείου, με πολλούς επιχειρηματίες να δυσκολεύονται ακόμη και να βγάλουν τα έξοδά τους. Έχει κόσμο, έχει πάρα πολύ, πάει και έρχεται ο κόσμος, αλλά δεν κρατάνε ούτε τσάντες, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ εδώ, ας πούμε, σήμερα δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχει μπει κανείς. Ένα βραχιολάκι εδώ στα 2,5 ευρώ. Ούτε δηλαδή τα έξοδα. Ποια έξοδα, καλέ. Περιμένουμε τους καλούς. Αν θα έρθουνε. Αυτό τώρα που γίνεται είναι πανηγύρι. Μπορεί παραδοσιακά οι βροχερές μέρες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου να ενισχύουν τα έσοδα των καταστημάτων, ωστόσο τελικά η αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας των επισκεπτών φαίνεται να ήταν αρκετά περιορισμένη, αναφέρουν καταστηματάρχες του Ηρακλείου. Για κάποιοι που μπορεί να είχαν δουλειά, οι περισσότεροι πάντως από ό,τι έχουμε μιλήσει δεν είχαν. Δηλαδή η ποιότητα του κόσμου που ήρθε δεν ήταν αυτή που θα μπορούσε να αποφέρει λεφτά στα ταμεία μας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα, αλλά πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα στρώσει λίγο το πράγμα. Σε γενικές γραμμές, ο Μάιος σε σχέση με τον περσινό Μάιο, εισπρακτικά εννοώ πάντα ότι δεν ήταν τόσο καλός. Ναι, μεν έχει πάρει μπρος η τουριστική σεζόν, ωστόσο η κίνηση στην αγορά κινείται σε υποτονικούς για την ώρα ρυθμούς. Τα πενιχρά προς το παρόν έσοδα δυσκολεύουν την επιβίωση των τουριστικών καταστημάτων, ενώ όπως αναφέρουν επιχειρηματίες, ο τζίρος τους είναι αρκετά περιορισμένος. Ακόμα δεν έχει αρχίσει σωστά η σεζόν. Θα δούμε. Ευελπιστείτε δηλαδή να πάει καλύτερα. Ελπίζουμε, ναι. Δεν είναι όπως παλιά που ερχόταν και ήταν έτσι πιο... αγοράζανε περισσότερα πράγματα. Τώρα δεν ασχολούνται και περισσότερο δεν πάνε και στο μουσείο. Πιο πολλοί βόλτες στην πόλη κάνουν. Κάτι κινείται, ψιλοκινείται όταν έχει κρουαζιέρα. Οι καταστηματάρχες ελπίζουν να δουν άσπρη μέρα για τα ταμεία τους στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, που όπως προμηνύουν φορείς, αναμένεται να σπάσει ρεκόρ.